Όχι, α, με τα γάντια. Ε. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Και βγήκε το μουλιάρι. Από το Φόσκολο. Α, το Φόσκολο. Μόνο Σπίλμπερκ. Τάκη. Ναι. Ω, Τάκη, σαν. Τάκη, κοπέλα μου, Τάκη. Τι. Τάκη, κοπέλα μου, πού είσαι. Τι. Εδώ, από Κόντρινα, από Κόντρινα. Τι λέει. Ουλα, ουλα, ουλα. Μετάφραση. Από το Κότρονα είναι, από το Κότρονα. Έλα ρε κορώνη μου. Έλα ρε Τάκη και πήγαμε να το... Έλα κορώνη μου, τι κάνεις αγόρι μου. Ναι ρε κορώνη. Τι κάνεις αγόρι μου, χαίρομαι σας δύο και πάλι μαζί. Ναι. Γεια σου κορονάκι μου, γεια σου κορώνα μου. Άσα βατρελάκια, Τάκη έχουν έχει βγάλει και μήνα κόλλο. Δεν ακούω. Έτσι δεν λένε. Ναι. Δημήτρη, τι είναι αυτό, δεν άκουσα. Εγώ δεν άκουσα. Να στηρίζουμε όλοι μαζί το ποδοσφαιρικό τμήμα και το μπασκετικό και φυσικά μην ξεχνάμε και τον ερασιτέχνη. Ναι. Τάκη, και αυτό το παιδάκι, τι πες είναι για τον ερασιτέχνη, πώς το παίρνουμε, για ξαναπέσω. Τι. Α, γι' αυτό είναι στα 20 χρόνια. Μέλος. Όποιος είναι 20 χρόνια σερή μέλος, σερή μέλος, παίρνει αυτό σαν. Ναι. Σαν δώρο, ας πούμε, και την κάρτα μέλους. Απλά να ξυπληρώσει όλα τα χρόνια. Ναι. Τώρα, πληρωμένα. Αν δεν τα ξυπληρώσει, αν κάποια χρονιά δεν έχει γραφτεί οποιοδήποτε, μπορεί να πληρώσει με τη μισή τιμή τη χρονιά για να συμπληρώσει την 20ετία να πάρει το δώρο αυτό. Ναι, ναι, Άκη μου. Να στηρίζουμε ένα τέχνη, Άκη και Τάκη, γιατί έτσι θα καλύψουμε το Άκη Τάκη. Τι. Έτσι θα καλύψουμε το κόμπλεξ που έχουμε απέναντι στην Πανάθα για την μπάλα και τον μπάσκετ. Στηριζόμενοι με τον Ερακλή. Τι λέει. Έτσι θα καλύψουμε το κόμπλεξ που έχουμε απέναντι στην Πανάθα. Ρε φίλε, τι λες ρε κορώνα. Ρε κορώνα. Ποιο έχεις κανένα κόμπλεξ. Έχω. Έχω, άκου, έχω. 45 πόντους. Όχι, 116-68, 42 πόντους. Και έχω και 35 πόντους. Εντάξει, πάμε σε αυτό. Να τη χαίρεσαι τη θύρα 13. Γαμώ το Παναθηναϊκό, γαμώ και τη 13 σας όλοι. Μπράβο. Αυτό το κόμπλεξ έχουμε. Ναι, έχουμε κόμπλεξ. Ήρθες πρωταθλητής της τρύπας, ψεύτικος, από το Παρίσι, σε περίλαβε ο Τόμιτς, ο Ιωαννίδης, ο Φασούλας και σου σκίσανε τον κόλο με διαφορά πόντων 35. Αυτό το κόμπλεξ. Και υπάρχει και ένα πιο παλιό, 110-68. Αλλά υπάρχει και ένα γυναικόν. Υπάρχει και στο γυναικείο μπάσκετ παλιοπουτάνα, με 73 πόντους διαφορά. 29 έχεις βάλει. Κι εγώ καμιά, για να έχω 73 διαφορά. Εντάξει τα γίνεται, 5 πάνω, 5 κάτω. Ναι, 73 πόντους ήταν διαφορά. Ναι. Δηλαδή, βάζω εγώ, βάλε και εσύ το χέρι. 73. Ναι, ναι, ναι. Περίμενα το βάλω έτσι. Να, σου κάνει αυτή η πούτσα των 73 πόντων. Εγώ από εδώ. Ναι. Από εδώ είναι 37. Ναι, και 35. Πόσο, το έχεις μετρήσει. 73. Εγώ με τη μυρωδιά. Ναι. Εντάξει είμαστε. Παλιοπουτάνα. Α σου πω. Πού είσαι και από τη Μάνη. Όπως το πετρέλαιο. Πώς μέτρας το πετρέλαιο. Ναι, τι πόσο βάζω. Δεν βάζουνε... Το χερί. Στο... Όχι ρε Τάκη, μου βάζουνε ένα ραβδί. Ραβδί. Στο πετρέλαιο, για να δω. Στην εξαμενή ρε Τάκη. Α, όχι στο ταξί. Όχι ρε στο ταξί, σου λέω πετρέλαιο. Εγώ. Στο πετρέλαιο, άκου λίγο. Δεν βάζει έτσι. Παίρνεις να σου βάλει πετρέλαιο, βάζει εκεί. Α. Κοιτάει που είναι η στάθμη. Ναι. Εγώ με τα βάζελια. Ναι, χέρι. Με τα βάζελια. Ναι. Με τη μυρωδιά. Ναι, ναι. Εγώ βάζω αυτό εδώ. Με όλο το πόδι. Πουτάνα! Γαμιέσαι ρε! Μόνο Ολυμπιακός ρε! Έλα από εδώ εκεί. Μυρίζουνε τα γόνατά μας κατήλα. Ρε τι πουτάνα που είσαι και από τη Μάνη. Δείξε το. Η Μάνη δεν είναι ψέματα βρε μαλάκες οι μανιάτες. Και γιατί να λέγει, αφού ψέματα είπε και τη Μάνη και όλοι. Όλα ψέματα. Δηλαδή τι θα έχει πει όλα τα ψέματα και θα έχει πει τη Μάνη αλήθεια. Έλατε. Ψέμα και η Μάνη. Έχει πάει στη Μάνη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Γκρίνιο, στον Λοσάντα. Ναι, και στον Τάκη. Ναι. Τα αδέρφια μας όλους. Σε όλη την πλατεία. Στον Γιώργο, κάτσε όλα. Τα παιδιά τον πήγαν. Σε όλη την πλατεία την ηρωική. Εκεί, παιδιά, από κηδεία ανάρχεσαι. Κάτσε 5 λεπτά εκεί. Όχι 5, πολλά είπα.
Δύο λεπτά εκεί, θα λυθεί στα γέλια. Συνήθως αυτό γίνεται στις κηδείες. Στους γάμους κλαίνε. Όχι, λέω. Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Τι στους γάμους κλαίνε. Ναι, δεν ξέρεις. Α, όχι, παντρεύονται. Και οι άλλοι και δίπλα. Α, δεν χαίρονται εκεί. Όχι όλοι. Α, ωραία. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε, παιδιά. Επίσης. Υγεία, εύχομαι τα πάντα όλα. Υγεία και τι, κύριε φίλε, γιατί η υγεία είχατε και στο Τιτανικό και βυθίστηκε ενώ έπαθανε τύχη. Έτσι πάει. Είχανε και τύχη. Αυτοί που βυθιστήκαν, που πνιγήκαν, είχαν κερδίσει τη ρουλέτα προηγουμένως. Δεν τα ξέρεις. Ναι, ναι. Ναι. Για πες, ρε φίλε, τι ομάδα είσαι. Τάσος ονομάζομαι, φίλε, με ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Για λέγε, ρε Τάσο. Τίποτα, απλά ήθελα να πω, ρε φίλε, μόνο για τον Καρέ, για τον Βασίλη. Για τον Βασίλη, για τον Βασίλη, και τον Βασίλη Καρά. Α, ναι, ρε φίλε, βάλαμε και τραγούδια του προχτές. Ξέρω, ξέρω και το είδα, ρε φίλε. Απλά ήθελα να πω μόνο αυτό. Βασίλη, ζεις και πάντα ΠΑΟΞης. Αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Μπράβο, εγώ είχα την τιμή να το γνωρίσω το 2008 ή 2009 στα Μπουζούκια με ένα φίλο μου τον ήξερε εκεί. Τέλος πάντων πήγα μέσα, ρε φίλε. Τρία λεπτά κάτσε, γιατί δεν μπορούσα να κάτσω και παραπάνω, είχε κόσμο. Πέθανα στα γέλια. Δεν και χωρώ, δεν κάναμε. Πέθανα στα γέλια, φίλε. Και είχε δει και κάτι εκπομπές και του λέει Βασίλη, προλαβαίνεις και βλέπεις εκπομπές. Μπορώ, μου λέει, μπορώ. Άκου, φίλε. Είχαμε κάνει. Μια... Αυτές δεν τους γούσταρες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Όχι, ωραίο. Είχαμε κάνει μια χωρεσπερίδα ή 7. Αυτό, τίποτα. Τιμή στο Βασίλη που ήταν παοξάκι και τέλος. Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Και τραγούδα και να είσαι καλά, φίλε. Είναι ο βασιλιάς της Καψούρας. Τι. Δεν τραγούδα και ο Καλάς, ρε. Πού είμαστε στο Χρυσό Βαρέλι, δεν θυμάμαι πού είχε κάνει, πού είχαμε κάνει. Έλα, ρε. Πώς δεν κότανε τώρα, εκεί που είναι το μαγαζί αυτό. Είχε άλλη ονομασία και είχαμε κάνει χορό, οι 7. Το θυμάμαι, ρε. Εγώ δεν. Εμένα θα μου πει. Εμένα θα μου πει. Λοιπόν, άκου να σου πει. Μα δεν είχαμε πει μέσα από όλα. Λοιπόν, τραγούδα και ο καλά, κάτι πάω να πω με το μικρόφωνο, να θέλω να το πάρω με το. Όχι πάνω στο τραγούδι. Ναι. Μετά συγκεκριμένα. Ήθελα να πει το. Δυνατό, πολύ. Άσε. Λέω τον έχω, λέει να μην αφήνει το μικρόφωνο με τίποτα. Λέω Βασίλη ναι, να το λέω. Το πάρει από κάτω. Αυτό ξέρει πω έχει. Τότε ήταν γραφτεί. Δεν το πήρα να φύγω με κανένα μηχανάκι. Εκεί μου θα ήμουν. Να πω κάτι ήθελα. Είναι ειδικά μικρόφωνα αυτά. Είναι... Ήταν τότε με τα καλώδια και ήταν το πρώτο ασύρματο που βγήκε. Ήταν τα όρδια βαλούδια. Τα όρδια. Ναι. Τα απογαμίδια ήταν το μαγαζί. Τα απογαμίδια ήταν το μαγαζί. Εκεί που ξημένα βραδιά είναι σε μπουρτέλο. Λοιπόν, Θεό χωρέσω. Μαγαζί που κάνει 7 Θεός... χωρέ παιδί να έχει τέτοια ονομασία. Καλά, ναι. Να τα μάθε. Ήταν και η Στανισή, Άκη. Όχι. Δεν θυμάμαι. Η Μπέμπο τραγουδάκι, η Μπέμπο. Η Μπέμπα. Ναι, η Μπέμπα. Η Μπέμπα Μπλάν. Η M5. Λοιπόν, υπάρχει η Μπέμπα Μπλάν, ρε, και έλα, ρε, ανημέρω. Η Μπέμπο, σου λέω. Η Μπέμπα. Ναι. Αυτή έχει πεθάνει. Εντάξει, γιατί εμείς δεν είμαστε ζωντανοί. Σειρά είμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Έλα, έλα, ήταν καλό αυτό. Ελάτε, ρε, μουνιά. Λοιπόν, μάγκες μου, πάμε γραμμές.